Καλησπέρα, συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι πόψη νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου. Για τον λόγο ότι έζησα αρκετά χρόνια στην περιοχή, βλέπω αρκετούς φίλους. Γεια σου, κύριε Δημάρχε. Βουλευτή, μάλιστα. Μιχάλη, είπα παλιό μου συμμαθητή. Σε 35 χρόνια να βρεθούμε, ο Μιχάλης και εμέ. Λοιπόν, πολλά ενδιαφέρον το ταξίδι που ξεκινήσαμε. Πολλά ενδιαφέρον. Την πρώτη φορά που γνώρισα τον Σταύρο, είπε να του πάρω τηλεοπτική συνέντευξη. Μιλούσε, έβλεπα τον άνθρωπο, ότι εκφράζουμε τον τρόπο που εκφράζεται. Και έβλεπα το πάθος, και αν ειλικρινείς, σκέφτομαι μέσα μου πιθανόν τα πράγματα που σκέφτεστε εσείς. Καλά, τώρα να μου παίζει εδώ, να μου γίνεται εδώ. Σύνδεσμο μικρών επιχειρήσεων, κάτι άλλο έχει γίνεται. Τούν την ερώτηση να ακούμε την τρόπο πάνω. Καλά, ρε παιδιά, δεν μπορεί να πει που πίσω έχουν το πράγμα. Δεν έχει τίποτα. Είμαστε μικροί επιχειρηματίε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και αν δεν μαζευτούμε 65.000 εταιρείε, ρε παιδιά, για όνομα του. 65.000 άνθρωποι, αν μαζευτούμε όλοι μια φορά και πούμε πα, να ξυπαστούν όλοι. Ένα απλό το θέμα. Να μαζευτούν. Και το πρόβλημα του τη στιγμή είναι ότι έχουμε να μαζέψουμε. Καταρχήν, δεν ξέρω να απολογηθώ που να μιλώ κυπριακά. Ο πρόεδρος πρέπει να μιλά όπως μιλά, διαφορετικό. Εγώ είμαι οργανωτικός, πρέπει να μιλώ διαφορετικά. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε, είτε σε εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά, είναι ότι έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν με τη γη, χωρίς καμιά υποτίμηση. Εγώ έχουμε παραπάνω από όλους ανθρώπους που δουλεύουν με τη γη. Μέχρι ανθρώπους οι οποίοι είναι κομπιουτεράρες, εντομίδια, είναι με τις γραβατούες τους, με ακοστούμια τους. Με θέλω τον πρόεδρο με γραβατούρα, γιατί είναι τηλεόραση μόνο στην αλληλούχη. Λοιπόν, τούτος ούλος ο κόσμος τώρα πρέπει να μπει κάτω από μια ομπρέλα, πρέπει να μαζευτεί, πρέπει να πειθαρχήσει, πράγμα πολλά δύσκολο, γιατί είμαστε Κυπρέοι, τι είναι η μια έτσι δυσκολία, και μονόβουλοι, πέραν των κομματικών πειθαρχιών, με όλον την αγάπη που σε έχω γυράγω, λοιπόν, να πάμε να διεκδικήσουμε τα πράγματα που δικαιούμαστε. Τόσο απλό όσο να ακούει. Ερώτησε με ένα συνάδελφο στη Λεμεζό. Καλά, δηλαδή, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε. Ότι προσπαθούμε να γίνουμε οι πασιδοί των μικρών επιχειρήσεων. Αυτό προσπαθούμε να γίνουμε. Έβλεπα σήμερα τον κύριο Γλάφκο Χατζημέτρου στην τηλεόραση με ένα τράθο που σου δεν τον ήξερα. Και μπορεί τώρα που λέω τον άνθρωπο να δικό θέμα. Αλλά έβλεπα έναν τουπέ, έβλεπα έναν ύφο. Που έφτανε στα όρια της αυτάδειας. Ανέβη. Δηλαδή λέει, εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς δεν. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Τι σημαίνει εμείς δεν. Δηλαδή, ποιος πάλι να πληρώσει. Πάλι εμείς να πληρώσουμε. Θα έλεγα κάτι, αλλά δεν μπορώ να το πω δημοσία. Και έτσι, κι άλλος πως, δεν θα μου γίνει τίποτα. Όσο πρέπει να πάει την υποθεσία. Λοιπόν, anyway, επειδή έφερα, εγώ θέλω να σου πω συγκεκριμένα πράγματα που κάνουμε. Πώς προσπαθούμε να οργανώσουμε τούτον όλων των στρατών τώρα. Λοιπόν, γιατί από το Σεπτέμβριο μετά ξεκινά πόλεμος. Όπως τα ακούτε. Και όταν λέμε πόλεμος να πιάμε τα σπαθιά να κάνουμε ένα αέρα. Τον το παιχνίδι, ενώ προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους τους οργανωτικούς και σε όλες τις επιτροπές, τον το παιχνίδι έχει κανόνες. Ακούμε εισηγήσεις. Να πάει να κόψουμε τον δρόμο που πάει στο προεδρικό. Επειδή δεν κόψε τον παρακάτω. Να σταθεί μια ώρα αυτή, είμαι στον ήλιο θέμα, όπω αν να αντέξει. Λοιπόν, έκοψε τον δρόμο, παρακάτω. Έκλεισε το μια λεπτό τον δρόμο. Δεν πάρα να συγκινηθεί κανένα. Ένα περνά ο κόσμο, άμα συμβρεί του θεμά που κόψαν λίγο δρόμο, και δεν μπορεί. Ε, του άλλα πράγματα. Πιθανό. Πιθανό. Αν δεν κάνουν κατασταλίκη, κυπριακά πράγματα, δεν πιάνουν μία. Μόλι τα κάνουν τούτα, είναι τη δουλειά. Πιθανόν. Αν εντούσαν ο τρόπο, να κόψουν του δρόμου. Ακλούσαν και αεροδρόμια. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε μετά όμω πολύ χρόνο να πει ο καθένα τι απόψει τη υγεία του, υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες κάνουμε για να δείξουμε ενάμεσα αποτελέσματα στα μέλη μας. Ξέρω ότι που λόγια ακούσαμε όλοι πολλά. Ξέρω επίσης ότι πολλές φορές που μιλούμε δυσκολεύονται να μας πιστέψουν. Ξέρω το πράγμα. Πρέπει να αποδείξουμε εμείς, επειδή εμείς δεν είμαστε μισθότητα, δεν είμαστε. Δεν είναι πιο ρόλο μισθό για να μεδάμε, ας πούμε.
ούτε είμαι εργατοπατέρα, ούτε είμαι ο ξέρω ποιο. Και εγώ μικρό επιχειρηματία είμαι, προσπαθώ να επιβιώσω, βάλουμε ώρες που τη δουλειά μα, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν το κάνουμε τον το πράγμα, απλά ω το τέλο του χρόνου μπορεί ούτε καν να υπάρχουμε σαν επιχειρηματίε. Είναι τόσο απλό να ακούγεται. Απλά ξεκίνησε μια ομάδα ανθρώπων που το Γενάρη και είπαμε ότι πρέπει κάτι να γίνει. Και τον προσπαθώ να κάνω. Λοιπόν, θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Τι είναι που κάνουμε, ποια αποτελέσματα φέραμε μέχρι σήμερα και τι αναμένουμε άμεσα. Πρώτα απ' όλα έχουμε 7 διαφορετικούς στόχους. Και να είμαι σύντομος. Επειδή ξέρω ότι οι παραπάνω είναι το πρωί που πάμε γραμμή, πάμε κορδόνι. Αν δεν κάνουμε κανέναν τούση παραπάνω, έρθετε εδώ με. Άρα τα πούμε σύντομα, απλά, καθαρά. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος σαν οργανωτικός γραμματέας προσωρινός της Κεντρικής Επιτροπής είναι πώς θα εγγραφούν νέα μέλη. Είναι πάρα πολλά ουσιαστικό, όχι γιατί να πιάσω τα 20 τα ευρώ ή τα 30, που και τώρα σημαντικά είναι να μπορέσω να αντέξω οικονομικά, αλλά διαφορετικά πάεις και λέεις, αντιπροσωπεύω ένα σύνδεσμο 100, διαφορετικά το 1000 και διαφορετικά το 10.000. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όλα δυστυχώς ή ευτυχώς μετατρέπονται σε ψήφους. Μετατρέπεται σε κόστος. Μετατρέπεται σε ότι διαφορετικά να δυσαρεστήσω μια ομάδα των 100 ανθρώπων, διαφορετικά μια ομάδα των 65.000 ανθρώπων. Άρα πρέπει να γράψουμε μέλη. Και να γραφτούν τα μέλη, επειδή δεν έχουμε έξω μισθωτούς να πηγαίνουν να πουλούν από πόρτα σε πόρτα, γράφει ο ένας τον άλλον. Είναι όπως τη φιλική εταιρεία που είμαστε τώρα. Μόνο που δεν έχουν κανένα όσο ορκίζει, ας πούμε. Επομένως, εάν δεν κάνουμε τον την ενέργεια, ο καθένας που σας, ο καθένας που μας, τότε δεν μεγαλώνει. Εφτάσαμε κοντά στα... Έλα. Ό,τι χρειάζεστε, και όπου η γραμματεία, φτάζει να γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, εφτάσαμε τον τη στιγμή κοντά στα 1000 μέλη. Κάποιοι λένε ότι πολλά μεγάλη επιτυχία. Εγώ σας λέω ότι αν δεν έχουμε 5.000 μέλη ως το τέλος του χρόνου, θα κάνουμε τίποτα. Και αν στο τέλος του 2012 αν έχω τουλάχιστον 15.000 μέλη, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Έρχονται πολλά δύσκολες καταστάσεις, έρχονται πολλά δύσκολες μέρες, δεν είναι ούτε θέμα να σφοητσάσουμε, ούτε θέμα να κινδυνολογούμε. Είναι πραγματικότητα. Εμένα η γιαγιά μου στο χωρκό μου έλεγε, άμα θωρείς την κολοσυρμαρκιά της κουφής, δεν πάει να την έβρεις. Τώρα και είναι την κολοσυρμαρκιά, ευκήγε όπως το τέρα και να μας φάει. Και ακόμα συζητούμε. Οι άλλοι σήμερα συζητούσαν για την Άντα. Ποια Άντα ήταν μεγάλη, αν λέω θα έχεις λεφτά να πληρωθείς, για ποια Άντα μίλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νέα μέλη. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Ειλικρινά, δεν σας το παίζουμε ούτε γύρω στις υπόθεσεις, απλά πιστεύω τον που κάνουμε. Είμαστε στην διάθεση, είμαστε που την πάθω, ως το παραλίμι. Συνέχεια. Ο πρόεδρος της λέμε σου. Λέμε, της λάβουμε έτσι. Τρέχουμε τον το πράγμα. Πρέπει να γράψουμε μέλη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η αυτοδυναμία μας οικονομική. Όλα πολλά καλά, αν δεν υπάρχουν λεφτά, είναι να λείψει βενζίνα, και όπως να λείψει βενζίνα, είναι κουντι τόπο να περνούμε, αν πάει. Το να γράψω μέλη, λύω και το πρόβλημα μου το οικονομικό, εν μέρη. Πώς το λύω εγώ, ουσιαστικά. Εκάμε κάποιες κινήσεις άμεσες. Πρώτα απ' όλα φτιάξαμε μια ιστοσελίδα, η οποία δεν είναι ιστοσελίδα. Το πράγμα είναι ολόκληρο πόρταλ. Μπαίνουν συνέχεια άρθρα, υπάρχει πολλή συμμετοχή από τον κόσμο. Εγγραφτήκαν πάνω από 300 άτομα, γίνηκαν registered και είναι ευτύχημα και ικανοποίηση για μας που βλέπουμε βουλευτές που γίνηκαν registered. Βλέπουμε τα συνδικάτα, γίνηκαν και γραμμένοι μέσα. Εντάξει, παρακολουθούν μας, είναι καλό τούτο. Είναι καλό σημαίνει. Το άσχημο για μένα είναι εμένα ασχολείται καλά μαζί μας. Τούτο είναι το άσχημο. Που στην που ασχολούνται και παρακολουθούν το τι κάνουμε, σημαίνει πάμε στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, που δουν την ιστοσελίδα, μπορούμε να πουλήσουμε διαφημίσεις. Οι οποίες οι διαφημίσεις δεν είναι απλά να δω και κάποιος λεφτά, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ξεκινά και διαφημίζεται ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι, εμείς δηλαδή, μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινούν να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λόμπι, όπως κάνουν οι Εβραίοι, ένα λόμπι και να υποστηρίξει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, αν θα πάω τέλος πάντων να πιάσω έναν οποιοδήποτε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα.
Γιατί να πάω ρε φίλε που δούμε άλλο το σούπερ μάρκετ να σπέρα, πιένε πόν μπακάλι της γειτονιάς, ας ένα όχι και ποιος είναι παραπάνω ρε, να εντών το θέμα. Γιατί να μην στηρίξω ένα σπέρα, αφού δεν στηρίχτουμε να πέσουμε όλοι μετά. Λοιπόν, ο άλλος ο τρόπος που πάμε για αυτοδυναμία οικονομική είναι μέσω ευρωπαϊκό χορηγείο, το οποίο αφήνω εδώ στο τέλος, γιατί είναι μια πολλά μεγάλη και πονεμένη ιστορία, οι ευρωπαϊκές χορηγίες. Ο τρίτος ο στόχος, δημιουργία επαγγελματικού καταλόγου. Συνέχεια τον πολέμο να στηρίξει ο ένας τον άλλο. Φτιάχνουμε ένα επαγγελματικό κατάλογο, ο οποίος να μπορεί το οποιοδήποτε μέλος, που οποιαδήποτε επαρχία αν είναι, εύκολα να έβρει ένα άλλο μέλος, το οποίο να πιάσει ή να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία θα θέλει. Εάν εγώ τώρα θέλω, παραδείγματος χάρη αλουμινίτζι στην επαρχία Αμοχώστου, θα μπορώ να βρίσκω το μέλος του Πασινέη που είναι αλουμινίτζις. Που για μένα έτσι ποιο είναι να φτιαλέξω, είναι θέμα προσφοράς, είναι θέμα ζήτησης, είναι θέμα οτιδήποτε. Αλλά όμως, είναι να προωθήσω το πράγμα, να γίνει. Τόσο μάλλον και μαγικός κατάλογος θα δουλεύει και πάνω στο διαδίκτυο, αλλά να δουλεύει και τυπωμένος. Για να μπορέσουν ακριβώς να προωθήσω το που θέλουν.